Σήμερα, αγαπητοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος μας προβάλλει την παραβολή των δύο χρεοφυλετών. Την ακούσατε. Και λέγει, είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών κλπ. Έτσι αρχίζει η αφήγηση του Ευαγγελιστού Ματθαίου, όπως άρχισε ο Κύριος. Παρατηρούμε ότι πολύ συχνά ο Κύριος, όταν λέγει μία παραβολή, αναφέρει στερεότυπη την φράση «ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών» ή «ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών» και ούτω καθεξής. Πάντα αναφέρεται ότι η βασιλεία του Θεού είναι ομοία με τούτο ή με εκείνο. Και η κάθε παραβολή φυσικά έχει μία εικόνα, μία πτυχή να μας παρουσιάσει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος με την μέθοδο των παραβολών να δώσει αυτές τις εικόνες και αυτές τις πτυχές της βασιλείας του Θεού που αρχίζει να εγκαθίσταται επάνω στην γη. Και η βασιλεία του Θεού στη γη είναι η Εκκλησία. Θα το ξαναπώ. Η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη είναι η Εκκλησία. Βέβαια, η γένεση και η αύξηση και η συντήρηση και η τελείωση της βασιλείας του Θεού δεν είναι ούτε αυτόματος, ούτε ιδανική, εφόσον το επιστρατευόμενον ή συλλεγόμενον υλικών που είναι οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι είναι εκ του κόσμου τούτου, δεν είναι συνεπώς ούτε αγαθοτάτης προαιρέσεως όλοι, ούτε είναι τέλειοι όλοι. Ναι, δεν είναι τέλειοι όλοι. Κλήθηκαν να γίνουν μέλη της βασιλείας του Θεού, αλλά δεν είναι όλοι τέλειοι. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να δείξει αυτήν την μεγάλη ποικιλία συμπεριφοράς των προσκαλεσμένων εις τη βασιλεία των ουρανών. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Η πύλη είναι η πίστης. Πιστεύεις, εισέρχεσαι, είσαι ατελής, μάλιστα. Αλλά όμως θα πρέπει τώρα στο εργαστήρι αυτό της βασιλείας του Θεού επάνω στη γη να δουλέψεις, να γίνεις εκείνο που πρέπει να γίνεις, ώστε να σταθείς κατάλληλος για να βρεθείς στην άνω βασιλεία του Θεού. Μπορούμε να δούμε σε μια γενική θεώρηση μερικών παραβολών που θα σας αναφέρω αυτές τις πτυχές και τις εικόνες της βασιλείας του Θεού που είναι η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, και τις οποίες μπορούμε να συνειδητοποιούμε κάθε φορά που ακούμε μια τέτοια παραβολή. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή, μια προσέγγιση πρώτιστα στην σημερινή ευαγγελική περικοπή. Τι λέει η παραβολή σημερινή? Λέγει ότι ήσαν δύο φυλέτε. Κάποιος χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Μοίρια τάλαντα είναι 10.000 τάλαντα. Και αυτός, επειδή έκλαψε στον Κύριο να τον λυπηθεί, του τα χάρισε. Βγαίνοντας από το σπίτι το αρχοντικό του Κυρίου του, βρήκε κάποιο σύνδουλό του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Έλα εδώ, του λέει, έλα εδώ. Μου χρωστάς 100 δινάρια. Ξέρετε δε πόσο είναι το δινάριο? Συγγνώμη, τα 100 δινάρια. Όσο 2 λίρες Αγγλίας. Ξέρετε πόσο είναι το ποσό των 10 μυρίων ταλάντων? 2.400.000 λίρες Αγγλίας. Έλα εδώ, δώσ' μου αυτά που μου χρωστάς. Ναι, του λέει, σου τα χρωστώ, το αναγνωρίζω, αλλά δώσ' μου λίγο χρόνο. Όχι τώρα. Έπνιγε δε αυτόν. Εδώ ο αντίχειρας
έμπαινε εδώ στο λαιμό, ζουλούσε και από εκεί βγαίνει το πνίγο. Και έτσι λέμε και σήμερα, τα χρέη μου Φερρυππίν με έπνιξαν. Είναι μεταφορικό από το μεγάλο δάχτυλο αυτό που έπνιγε αυτός που είχε δανείσει εκείνον που είχε δανειστεί και τον έβαλε στη φυλακή. Τότε το έμαθε, λέει ο Κύριος, που του χάρισε μύρια τάλαντα και του λέει: «Α, Χριστέ και πονηρέ άνθρωπε, εγώ σου χάρισα τόσο ποσόν. Εσύ δεν μπορούσες να φανείς λίγο φιλάνθρωπος στον συνάνθρωπό σου?» Και λέει ο Κύριος: «Ούτω και ο πατήρ μου ο Επουράνιος ποιήσει ημίν. Εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών». Να το συμπέρασμα λοιπόν. Μέσα στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού επί της γης, πρέπει να υπάρχει το κλίμα της συγχωρητικότητος και της ανοχής. Να δανείσεις, θα σου το δώσει ο άλλος. Να έχεις μια ανοχή και το καθεξής. Στην παραβολή του Σποραίος μας δείχνει μια ποικιλία ακροατών του Θείου Λόγου. Όλοι ακούν βέβαια το Λόγο του Θεού, αλλά η ψυχή τους ακούει διαφορετικά. Γι' αυτό ο Κύριος συχνά έλεγε: «Βλέπετε πως ακούετε». Δηλαδή, προσέχετε πως ακούτε. Δείχνει ακόμη και την ποιότητα των ψυχών των μελών της Εκκλησίας, παρακαλώ. Άλλος είναι επιπόλαιος, άλλος έχει σκληρή καρδιά, άλλος με την παραβολή του Σποραίος, άλλος με βιωτικές μέρημνες. Και σε αυτές έδωσε βέβαια την προτεραιότητά του. Άλλος με αγαθή καρδιά, που είναι έτοιμος βέβαια να ανταποκριθεί εις τον Λόγο του Θεού. Στην παραβολή των Ζυζανίων, άλλη ψυχή δηλαδή αυτή που σας είπα για την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Όλοι ακούν, αλλά πώς ακούν? Τώρα έχουμε μια τρίτη παραβολή των Ζυζανίων, όπως και η παραβολή της Σαγίνης που γίνεται εκλογή των ψαριών που πιάστηκαν στο δίχτυ. Σαγίνη είναι το δίχτυ. Εδώ ο Κύριος μας δείχνει ακόμη και την διείσδυση των πονηρών ανθρώπων που κινούνται από τον Σατανά και δημιουργούν σκάνδαλα. Έσπηρε, λέει, σπήραν οι άνθρωποι στο χωράφι, φύτρωσε το σιτάρι, φύτρωσαν και τα ζυζάνια. «Κύριε, δεν μας έδωσες». «Καλό σπόρο, πώς τώρα φύτρωσαν τα ζυζάνια?» «Ναι, όταν εσείς φύγατε και πήγατε στο σπίτι σας το βράδυ να κοιμηθείτε, άνθρωπος κακός έσπηρε τα ζυζάνια». Δηλαδή, με άλλα λόγια, μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι ζυζάνια. Θα είναι και οι άνθρωποι που δημιουργούν σκάνδαλα και έχουν βέβαια εισηγητή τους και δασκαλό τους το διάβολο. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Μη μας εκπλήσει δηλαδή όταν μέσα στην Εκκλησία, που είναι η επιγής βασιλεία του Χριστού, υπάρχουν εκεί οι σκανδαλοποιοί και τα σκάνδαλα. Μη μας εκπλήσει. Η παραβολή δηλαδή αυτή μας το δείχνει πάρα πολύ καλά. Άλλο τώρα, αυτό που είπε ο Κύριος στο τέλος, να πάει λέει να βγάλουμε τα ζυζάνια. Όχι, όχι. Γιατί μπορεί να ξεριζωθεί και ο σίτσος, είπε ο Κύριος. Δεν έχουμε χρόνο, ενδεικτικά μιλάμε τώρα πάνω σε αυτό. Θα έρθει η ώρα που θα γίνει ο θερισμός. Και τότε ο μεν σίτσος θα πάει στις αποθήκες της Βασιλείας του Θεού. Όλα τα άλλα θα πάνε εις το καμίνι να καούν, στην αιωνία κόλαση. Ακόμη υπάρχει και τούτο το θέμα. Μπορείς, όταν ζεις μέσα στην Εκκλησία με τα πολλά σκάνδαλα, με τους πονηρούς ανθρώπους, να εξαγοράζεις τον καιρό σου και να χρησιμοποιείς το υλικό αυτό, το πονηρόν υλικόν, για να το μετατρέψεις εσύ σε αρετή και ευκαιρίες για να εισελθείς και στην βασιλεία, την άνω βασιλεία του Θεού. Λες, βλέπεις τον άλλον και σε κατηγορεί. Οι δύο αλληλοκατηγορούνται. Εσύ λες, α, εγώ δεν πρέπει να κινηθώ έτσι. Και λοιπά και λοιπά. Ακόμη εννοούνται εδώ μέσα στην Εκκλησία
Είναι λεπτό το σημείο αυτό. Όλες οι διχοστασίες, οι έρηδες, οι καινοδοξίες, οι συμφεροντολογικοί, θα λέγαμε, υπολογισμοί, όλα αυτά θα συναντούμε μεταξύ μας. Λέει κανείς, να αυτές οι κυρίες, να αυτοί οι κύριοι που ακούνε και λόγο του Θεού, έρχονται σε μένα και μου λένε, «Ε, και, δεν είναι κανείς τέλειος». Αλλά πρέπει όμως να γίνουμε τέλειοι. Μπορεί εσύ που επισημαίνεις τι γίνεται να γίνεις τέλειος. Ακόμη είναι κυκλοφορούσες αιρέσεις, είναι πάρα πολλά άσχημα πράγματα, το κοσμικό φρόνημα. Πόσο έντονο κυκλοφορεί, αγαπητοί μου, θα σας το ομολογήσω. Άρχισα να θλίβομαι βαθύτατα όταν βλέπω τώρα νέα παιδιά, παιδιά που τα ξέρω από τόσο δάμε κοντά παντελονάκι, που πήγαιναν στο δημοτικό σχολείο, να κυριεύονται και να εχμαλωτίζονται από το κοσμικό φρόνημα. Ναι, λίγα παιδιά, παλικάρια πια, νέοι, έφηβοι, ξέρω εγώ, δεν πηγαίνουν σε τόπους κοσμικούς. Θα πάει στο πάρτι, θα πάει στην καφετέρια, από εκεί θα αρχίσει να πηγαίνει στα καμπαρέ, από εκεί θα πάει πιο κάτω, θα αποκτήσει φιλενάδα ή φίλο, γιατί πάνε και οι κοπέλες. Θέλετε να δείτε στην Ελευθερία την εφημερίδα, την Κυριακάτικη, ρίξτε μια ματιά, είναι προς το τέλος. Εκεί θα δείτε, μας φέρνουν καμιά φορά καμιά εφημερίδα και το βλέπω αυτό. Βέβαια στα κέντρα διασκεδάσεως νέα παιδιά θα βάλω, και αγόρια και κορίτσια. Και λέει κανείς, αχ βρε παιδιά μου, αχ βρε παιδιά μου, δεν βαφτιστήκατε, δεν ακούσατε άραγε κατήχηση, γιατί τώρα βρίσκεστε εδώ? Είναι για κλάματα το θέμα. Πραγματικά σας λέω, εγώ αρχίζω να υποφέρω, σας το λέω αλήθεια, να υποφέρω όταν βλέπω τους νέους μας σε αυτούς τους τόπους. Ακόμη στην παραβολή των 10 παρθένων δείχνει ο Κύριος πάλι δύο κατηγορίες χριστιανών. Έπρεπε να είναι μία κατηγορία. Δείχνει δύο κατηγορίες. Είναι εκείνοι που φροντίζουν, που λέει πέντε παρθένοι ήσαν φρόνιμες, πέντε παρθένοι ήσαν μωρές. Και έτσι, πέντε φρόνιμοι φροντίζουν και έχουν λάδι, λέει, στα λιχνάρια τους. Τι είναι το λάδι? Είναι η απόκτηση, λένε πολλοί και οι πατέρες λένε ότι είναι οι ελεημοσύνες. Αλλά λένε και άλλοι πατέρες ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μπορείς κατά τη διάρκεια της ζωής σου να έχεις το λιχνάρι σου αναμένο, δηλαδή να έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Οι άλλοι, και γιατί ο Κύριος βάζει πέντε και πέντε, για να μην βγάλουμε εμείς ποσοστά. Δεν λέει 7 και 3 και να πούμε τόσοι θα σωθούν, τόσοι δεν θα σωθούν, για να μην μπούμε σε αυτόν τον πείρασμα. Έτσι λοιπόν, είναι οι άλλοι οι αμέριμνοι, θα βαριά σας. Και όταν έρχεται ο νυμφίος, η ώρα του θανάτου, λένε επέντε μωρέ παρθένοι, δώστε μας, λέει, λίγο λάδι. Εκείνες είπαν, δεν μπορούμε να σας δώσουμε, δεν μεταβιβάζεται, θα σας έλεγα. Μπορείς να δώσεις τον άλλον το Πνεύμα το Άγιο που το πήρες εσύ, ή μπορείς ακόμα από την ελεημοσύνη που έκανες να δώσεις τον άλλον τι? Πηγαίνετε, λέει, μάλλον προς τους πολλούντας να αγοράσετε. Όταν όμως πήγαν, η πόρτα έκλεισε. Να λοιπόν εδώ, μέσα στην εκκλησία, δύο κατηγορίες χριστιανών. Στην παραβολή των ταλάντων, ο Κύριος θέλει να δείξει ότι όλοι οι χριστιανοί έχουν κάποιο τάλαντο και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι χωρίς την πρίκα του Αγίου Πνεύματος. Όλοι έχουμε κάτι, έστω και το πιο τελευταίο, το πιο ανυποψίαστο, θα έλεγα, χάρισμα. Τα τάλαντα είναι τα χαρίσματα που αποσκοπούν στην οικοδομή της Εκκλησίας και στη δόξα του Θεού. Έχεις γερά πόδια? Κάνε μια διακονία κάπου, αφού έχεις γερά πόδια. Τρέξε από εδώ, τρέξε από εκεί. Αυτό είναι ένα χάρισμα. Το χρησιμοποιείς αυτό σου το χάρισμα, ή το αφήνεις ανενέργητον και δεν το χρησιμοποιείς? Έτσι λοιπόν θάβουν τα χαρίσματα
Δηλαδή δεν τα χρησιμοποιούν όπως μας λέει ο Κύριος. Και τότε, για να μην πω και τούτο, πολλές φορές το χάρισμα που δίνει ο Κύριος το στρέφουν και εναντίον του Κυρίου εκείνοι που το έχουν πάρει. Έχουμε και την παραβολή της ακάρπου σικής. Αυτά υποτίθεται πως τα ξέρετε, τις παραβολές τις ξέρετε, δεν είναι δυνατόν τώρα να τις αναπτύξουμε. Τι μας είπε σε αυτήν την παραβολή ο Κύριος? Ότι πρέπει ο χριστιανός να είναι καρπερός, όχι άκαρπος, γιατί θα δώσει λόγο. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος σαν μακρόθυμος, περιμένει 3 χρόνια να κάνει σικιά, σίκα, και δεν κάνει τίποτα. Είναι ετρείς περίοδοι της ζωής του ανθρώπου. Τα νεανικά σου χρόνια, τα όψιμα σου χρόνια, τα όριμά σου και τα γεροντικά σου χρόνια. Και περιμένει ο Κύριος και σε αφήνει στη ζωή να αποφέρεις καρπών, και εσύ δεν αποφέρεις τίποτα. Τι λέει ο εμπελουργός όταν πήρε την παραγγελία να την κόψει? Κύριε, σε παρακαλώ, άσε και αυτό το χρόνο. Μπας και κάνει καρπό, θα βάλω κοπριά, θα την περιποιηθώ τη σικιά. Μήπως είναι, αγαπητοί μου, τι είναι? Ο πατήρ λέει να κοπεί η σικιά, και ο Υιός που είναι ο μέγας αρχιερεύς της Εκκλησίας θέλει να μας βοηθήσει να καρποφορήσουμε. Ερωτώ, καρποφορούν όλοι? Όχι βέβαια. Όλοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία? Όχι βέβαια, όλοι δεν καρποφορούμε. Ή η παραβολή του μεγάλου δείπνου, που ο Κύριος τονίζει 3 κατηγορίες εδώ χριστιανών που δεν προσέρχονται εις το μεγάλο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, και προβάλλοντες άλλος αγροτικές εργασίες, αγρών λέει γόρασα, άλλος φροντίδες οικογενειακές, άλλος τους παντρεύτηκε, λέει είμαι νιώπαντρος τώρα, τώρα θα τρέχω στην Εκκλησία νιώπαντρος? Γιατί? Δεν σου ευλόγησε η Εκκλησία των γάμων? Και τον βάζει λοιπόν, βάζει στη Βασιλεία του Θεού, την Εκκλησία, τη Θεία Κοινωνία, όλα στην άκρη. Γιατί τώρα λες, είμαι νιώπαντρος και θέλω να χαρώ το γάμο μου. Όταν λες να χαρείς το γάμο σου, τι εννοείς, αδελφέ μου? Τι εννοείς, αδελφέ μου, όταν λες θέλω να χαρώ τον γάμο μου? Τελικά μένεις έξω από το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή από τη Θεία Κοινωνία δεν κοινωνούν. Υπάρχουν και κάτι γραΐδια, κακό γραέ, όπως τις αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος, κακό γραέ, που τα ξέρουν όλα και δίνουν ανάλογες συμβουλές. Α, εσείς τώρα είσαστε νιώπαντροι, δεν πρέπει να πάτε στην Εκκλησία. Σάμπος, το συνέρχεσαι των συζύγων είναι αμάρτημα. Το συνέρχεσαι δεν είναι αμάρτημα. Αν κάνεις διαστροφές, βέβαια αυτό είναι αμάρτημα. Όχι όμως το συνέρχεστε, γιατί λέει είσαστε νέοι και συνέρχεστε συχνά. Και αχ, αυτές οι κακόγριες, κακόγριες να το πω έτσι, που τα ξέρουν όλα, επαναλαμβάνω, και συμβουλεύουν τους νεοτέρους με ποικίλες ανάποδες συμβουλές. Μετά είναι η παραβολή των βασιλικών γάμων. Εκεί δείχνει ο Κύριος την μη συνέστηση των χριστιανών όταν προσέρχονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπετε διάφορες πτυχές, διάφορες εικόνες. Πάει ο άλλος και κοινωνάει χωρίς να εξομολογηθεί, χωρίς να ετοιμαστεί, χωρίς τίποτα. Πού πηγαίνεις, άνθρωπε, πού πηγαίνεις? Και λέει η παραβολή, ετέρε, φίλε, πώς βρέθηκες εδώ? Μη έχουν ένδυμα γάμου. Εγώ δέχομαι όλους, αλλά δίνω και μια στολή για να μπεις με καταλληλότητα μέσα στο τραπέζι του γάμου. Και ποια είναι αυτή η στολή? Το μυστήριο της μετανοίας. Πήγαινε να εξομολογηθείς, να ετοιμαστείς και να κοινωνήσεις. Πώς είναι εκείνοι που κοινωνούν χωρίς να εξομολογηθούν? Γι' αυτό λέμε, Κύριε, τώρα που πάω να κοινωνήσω, φύλαξέ με, μη μου γίνει το μυστήριό σου αυτό εις κρίμα ή εις κατάκριμα, δηλαδή σε καταδίκη. Ακόμη έχουμε και την
παραβολή του κρυμμένου θησαυρού και του πολιτήμου Μαργαρίτου. Δείχνει εδώ ο Κύριος τις ωραίες ψυχές που αναζητούν ή έχουν ευνίδια βρει αυτών των θησαυρών που είναι ο Χριστός. Έχουμε τέτοιους. Ναι. Θέλετε να σας τους δείξω? Μείνετε στο τέλος για να μην κάνουμε φασαρία. Τον βλέπεις αυτή την Κυρία? Βλέπεις αυτόν τον Κύριο? Τους βλέπεις? Ξαφνικά βρήκαν τον θησαυρό αυτόν και είπαν: πω πω τι είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο θησαυρός. Ευνηδιάζονται, παθαίνουν μια κατάσταση εκπλήξεως. Εχμαλωτίζονται από το Λόγο του Θεού και αφήνουν τα πάντα για να, όπως λέει ο Κύριος, πουλάνε, λέει, τα πάντα για να αγοράσουν εκείνο το χωράφι που έχει τον πολύτιμο θησαυρό ή που έχει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και ούτω καθεξής. Είναι αυτές οι ωραίες ψυχές. Ναι. Όλοι? Όχι όλοι. Δυστυχώς. Στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, τι έχουμε εδώ? Δείχνει ο Κύριος ποια πρέπει να είναι η έννοια του πλησίον που πρέπει να γνωρίζει κάθε χριστιανός και να μην παρασύρεται από τις ποικίλες θεωρίες περί πλησίου. Δείχνει ακόμη ότι η Εκκλησία είναι πανδοχείον, είναι ιατρείον. Αν αρρώστησες, πήγαινε στην Εκκλησία να θεραπευθείς. Θα σε δεχθεί ο Κύριος. Αλήθεια, όταν αρρωστάρουμε προπαντός πνευματικά, πηγαίνουμε εις το ιατρείο της Εκκλησίας να γίνουμε καλά. Μπορούμε να πάμε σε ψυχιάτρους, μπορούμε να πάμε σε ποικίλους γιατρούς, καλό είναι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει και εκεί θα πάμε. Αλλά πήγες πρώτα στην Εκκλησία. Τι λέει εκεί στη Σοφία Σιράχ στο 308 κεφάλαιο? Τέκνο, λέει, παιδί, αρρώστησες, πρώτα προσευχήσου και μετά πήγαινε στο γιατρό. Θα λέγαμε, πρώτα πήγαινε στην Εκκλησία και μετά πήγαινε στο γιατρό. Δεν καταργεί τους ιατρούς και την ιατρική ο Κύριος. Αντιθέτως, εκείνος μας έδωσε ιατρούς και ιατρική για να θεραπευόμεθα. Αλλά προηγείται όμως το ιατρείον Εκκλησία. Αγαπητοί, είπε και άλλες παραβολές ο Κύριος, πολλές δείχνουν κατά έναν εικονικό τρόπο την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Οι χριστιανοί είναι τέτοιοι, όπως μας παρουσιάζονται εις τις παραβολές αυτές. Σε πολλές από αυτές είπε ο Κύριος, τίνει ομοιώσω την Βασιλεία των Ουρανών ή η Βασιλεία των Ουρανών ομοιωθήσετε, που τρόπον τεινά, σαν να μην υπάρχει μια φραστική, ή μάλλον σαν να υπάρχει μια φραστική δυσκολία, τρόπον τεινά λέω, στον Κύριον, πώς να περιγράψει το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού που η Εκκλησία επάνω στη γη. Είδατε πόσες εικόνες έχει. Είναι όντως μυστήριο η Εκκλησία, που ο συνειδητός χριστιανός προσπαθεί να το ψηλαφά το μυστήριο αυτό και να ανακαλύπτει πώς πρέπει να ζει και να πολιτεύεται. Επί παραδείγματι, ακούσαμε τη σημερινή παραβολή. Θα φύγαμε, θα πάμε σπίτι μας. Πώς θα εργαστούμε την παραβολή αυτή για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού? Μαθαίνει τι πρέπει να αποφεύγει. Μαθαίνει τι πρέπει να επιδιώκει. Πώς θα γίνει ευάρεστος στο Θεό με το να γίνει καλός πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Πάντως, ο Κύριος άφησε στον καθένα την προαίρεση, την μελέτη των όρων της Βασιλείας του και την δυνατότητα εφαρμογής των όρων αυτών, αφού κανείς όρος δεν είναι πάνω, κανείς πάνω από τις δυνάμεις του. Δίδει ο Κύριος και την Άνω ροπήν. Λέει, είναι η Θεία Βοήθεια, είναι η Θεία Χάρις. Και άμα βλέπεις δύσκολο να είναι κάτι,
Πες, Κύριε μου, βοήθησέ με. Έμεινα πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση και πώς θα την ξεκολλήσω επάνω μου. Δώσε μου τη Θεία σου χάρη. Θα σου τη δώσει ο φιλάνθρωπος Κύριος, γιατί θέλει, σαν την παραβολή το λέει αυτό, να γεμιστεί ο οίκος του. Δηλαδή η βασιλεία του, η εκκλησία του να είναι γεμάτη, ξέχυλη να είναι. Αγαπητοί, η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία πάνω στη γη, πολύτροπα, εξυγχρονισμένη και πολύπτυχη μέσα από τις παραβολές του Κυρίου, προβάλλει με διάβγεια και σαφήνεια. Κανείς να μην πει «δεν ήξερα», κανείς να μην πει «δεν μπόρεσα», δεν υπάρχει δικαιολογία. Χωρίς λοιπόν καμία δικαιολογία, ας προχωρήσουμε για να γινόμεθα πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αμήν.